όχι στον ίδιο χώρο. Δημιουργεί μια άλλου τύπου πραγματικότητα μέσα σε μια κλειστή αίθουσα, όπως είπατε, η οποία λειτουργεί να απομονώνει τους εξωτερικούς παράγοντες. Στο μεν θέατρο, ο θεατής, εκτός από την ταύτιση με τους ήρωες, μπορεί να έχει αυτή την βιωματική εμπειρία λόγω του ίδιου ακριβώς χώρου ενεργειακά και σαν δονήσεις, ενώ στον κινηματογράφο ταυτίζεται μέσα από μια άλλη υπέρβαση. Αυτό ήθελα να κάνω σαν αντιπαράθεση. Ο κινηματογράφος όπως λειτουργεί σήμερα ή όπως τον έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, έχει μεν αυτή την ταύτιση με το κοινό, αλλά είναι παθητική η σχέση του με το κοινό. Σήμερα ίσως η τεχνολογία, και ίσως αυτό είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε στο μέλλον ή από εδώ και μετά, δίνει την δυνατότητα στον θεατή να μπορεί να παρέμβει. Ναι. Να υπάρχει αυτό που λέμε interactivity, αλληλοδιάδραση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ψυχοθεραπευτική αγωγή και ίσως είναι αυτό κάτι που εγώ βεβαίως δεν είμαι ούτε ψυχίατρος, ούτε έχω σχέση με όλο αυτό, αλλά σαν καλλιτέχνη, σαν δημιουργό, σαν εικαστικός, θα ήθελα πάρα πολύ να το δω σε όλες τις μορφές τέχνης και στον κινηματογράφο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά... δύο άλλα πράγματα. Μιλήσατε, θα αναφερθώ στον Κάρπεντερ, ο οποίος είναι ένας μεγάλος έτσι, φιλόσοφος και σκεπτόμενος και τα λοιπά, επάνω στην αρχαία ελληνική πραγματεία, στο βιβλίο του «The Aesthetic Basis of the Greek Art». Εκεί μιλάει ότι ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός καλλιτέχνης και η τέχνη, δημιουργεί μια άλλη πραγματικότητα, η οποία είναι εντελώς πραγματική και αποδεκτή για τον καλλιτέχνη. Είναι η πραγματικότητα που φαντάστηκε ο επιστήμονας ή εσείς οι γιατροί και τα λοιπά, η επιστήμη, ομιλεί για την πραγματικότητα όπως την βρήκε. Και τα δύο όμως είναι αλήθεια. Ναι. Αυτά τα δύο το είπατε με κάποιο τρόπο, απλώς το... Νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό που είπαμε, με την παράσταση και την αναπαράσταση. Βεβαίως. Και την υποκειμενικότητα που μπαίνει μέσα στο δημιουργό. Υποκειμενικότητα, λέει ο Αριστοτέλης και ο Πλίνιος, ότι η υποκειμενικότητα αφορά μόνο τα ερωτήματα της τέχνης, όχι τις απαντήσεις. Δηλαδή, το τι είναι τέχνη, το πώς λειτουργεί, η σκοπιμότητα της τέχνης κτλ. Είναι υποκειμενικά τα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν. Τέλος πάντων, αυτά είναι μεγάλα ζητήματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είπατε πολλά. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι λίγος. Πιθανό να θέλουν και άλλοι να... Ναι. Συγγνώμη, έκανα πάρα πολλές σημειώσεις. Έχω αυτό το κακό έτσι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Απλά εγώ εννοούσα, όχι εγώ βέβαια, γιατί το έχει πει ο Γκάμπαρτ αυτό. Ναι. Αυτή η επιρροή που έχει στις μάιζες ο κινηματογράφος είναι κάτι που δεν μπορεί να έχει το θέατρο, με την έννοια ότι, ας πούμε, ήδη θεωρώ ότι υπάρχει μια ολόκληρη γενιά σήμερα και εμείς το βλέπουμε μέσα από και τη δουλειά μας, αλλά και από τις κοινωνικές μας επαφές, ότι υπάρχει μια ολόκληρη γενιά παιδιών που έχει διαμορφωθεί και έχει μεγαλώσει μέσα από το Χάρι Πότερ ή τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Δηλαδή, το θέατρο είναι πολύ μικρότερη εμβέλεια. Δηλαδή, συμφωνούμε. Διάβαζα χθες στις εφημερίδες ότι εδώ και 17 χρόνια που λειτουργεί το θέατρο Αμόρε, που δυστυχώς, όπως ξέρετε, έκλεισε χθες, το έχουν παρακολουθήσει 500.000 άτομα. Πολύ μεγάλος αριθμός για το θέατρο, αλλά σκεφτείτε ότι, ας πούμε, μια ταινία τη βλέπουν 1 εκατομμύριο αυτό σε μία σεζόν. Και εδώ χρειάστηκαν 17 χρόνια με γεμάτο το θέατρο κάθε βράδυ για να μαζέψουμε 500.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι τεράστια επιρροή έχει το σινεμά και βέβαια τι οικονομικό μπάτζετ να αποποιείς. Να μην είναι μία βιομηχανία, ενώ το άλλο είναι μία... Συμφωνώ. Ο κινηματογράφος είναι ένα άλλο μέσο διαμεταφοράς, γρήγορο και τα λοιπά, real, αυτό. Και διαμορφώνει ολόκληρες συνειδήσεις και όλα. Αλλά ας μην κάνουμε διάλογο εμείς. Να μην κάνουμε διάλογο, να πω κάτι, επειδή μιλήσετε για τον Πολάνσκι και τα λοιπά. Εάν υπάρχει, αν μπορέσετε, είναι μια συγκλονιστική ταινία του Πολάνσκι, «The Death and the Maiden», «Ο θάνατος και η κόρη». Εάν δεν το έχει δει κανείς, εάν μπορείτε να το παίξετε. Έχει είναι και θεατρικό έργο αυτό. Έχει παιχτεί και στην Αθήνα. Συγκλονιστικό. Ναι. Ναι, ναι. Συγκλονιστικό. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που... ο κύριος πίσω.
Ναι, γεια σας. Λέγομαι Κωνσταντίνα 25άρχου. Είμαι δραματοθεραπεύτρια και κινηματογραφίστρια, ας το δηλώσω έτσι. Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί πρώτα απ' όλα ακούω δύο φίλους και συνεργάτες, τον Στέλιο τον Κρασανάκη και τον Γρηγόρη τον Μανιαδάκη, ενώ δικούς μου, να μιλάνε για ένα πάθος μου. Και τον κύριο Πλουμπίδη, ο οποίος έχει δει μία πειραματική δουλειά που είχα κάνει κάποτε, το 1990. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, με έχετε συγκινήσει ιδιαιτέρως, για ένα και μόνο λόγο, γιατί ήμουν έτοιμη να το βάλω στα πόδια για τον κινηματογράφο και την ψυχιατρική. Και γιατί το 1990, όπως θυμάστε, έκανα μια απόπειρα να συναντήσω αυτά τα δύο πράγματα και δυστυχώς ταλαιπωρήθηκα. Όμως δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα πράγμα που είχε ημερομηνία λήξης αυτό που έκανα, και ίσως εκείνο που χρειάζεται όταν κανείς προσπαθεί μέσα σε έναν αιώνα που τόση είναι η ιστορία του κινηματογράφου, να μπορέσει να συναντήσει δύο τεράστια πράγματα, δηλαδή όλη την εξέλιξη της ψυχιατρικής, γιατί σε αυτόν τον αιώνα, από το 60 και μετά, συμβαίνει μια μεγάλη αναθεώρηση στην ψυχιατρική, και από την άλλη τον κινηματογράφο να κάνει μια ολόκληρη ιστορία και πορεία που αφορά το σύγχρονο πολιτισμό με τέτοια ταχύτητα, νομίζω ότι χρειάζεται υπομονή για να μπορέσει να νιώσει αυτό που είπατε και οι τρεις, την λέξη ανακούφιση. Δηλαδή, νομίζω ότι το κλειδί στη σημερινή σας έτσι συνέδρεση, σε αυτό το μοίρασμα που κάνετε και αυτό που ξεκινάτε, είναι η λέξη ανακούφιση. Νομίζω ότι αφορά το κινηματογράφο. Η λύση, η κάθαρση είναι άλλα πράγματα, αν μου επιτρέπετε να πω. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή για να αρχίσουν πράγματα και κάποια, ας πούμε, που δοκιμάσαμε και από τη μία με τη βιοτεχνία ονείρων, γιατί ο κινηματογράφος είναι βιοτεχνία. Εγώ που έχω δοκιμάσει, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, μπορεί να είπε ο Γρηγόρης ότι ας πούμε, το budget μπορεί να ανταποκρίνεται στην επιθυμία του κοινού. Δεν είναι κάπως έτσι τα πράγματα στην πραγματικότητα. Είναι πολύ πιο βάρβαρα, πιο σκληρά, πιο καπιταλιστικά. Ο κινηματογράφος έχει όμως την παγκόσμια γλώσσα. Μπορεί να συναντιόνται την ίδια ώρα, στον ίδιο χρόνο, μέσα από τον ίδιο μύθο, άνθρωποι με τελείως διαφορετικές κουλτούρες και να το αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά, δηλαδή χωρίς να χάνουν την ιδιαιτερότητά τους. Έχει πάρα πολύ φοβερές δυνατότητες ο κινηματογράφος. Όπως και νομίζω αυτό που λέει η κυρία που είναι οικαστικός, όντως, εγώ, ας πούμε, που έχω δοκιμάσει και έχω πειραματιστεί, και σε ένα πρόσφατο συνέδριο δραματοθεραπείας, το πρώτο που κάναμε και που οι δύο τουλάχιστον από τους ομιλητές παρακολούθησαν, όντως μας δίνει τη δυνατότητα διαδραστικά να κάνουμε και θεραπευτική δουλειά. Απλώς την ακόμη σε ένα επίπεδο, ας πούμε, πειραματικό όλη αυτή τη δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα κάνω την ερώτηση, αν πιστεύετε ότι ταινίες που αγγίζουν την ψυχική ασθένεια επηρεάζουν τη γνώμη και τις πεπιθήσεις και τις τάσεις του κοινού, διαμορφώνουν δηλαδή καινούργιες αντιλήψεις από το μηδέν, ή πιο πολύ εναρμονίζονται και συμπληρώνουν ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις. Η ερώτηση φαίνεται ίσως απλή, αλλά εγώ και εσείς νομίζω ότι δεν θα επηρεαζόμασταν και δεν θα διαμορφώνομαι πεπιθήσεις από μια ταινία επηρεαζόμενη από μια ταινία με γουρλωμένα μάτια και τέτοιες σκηνές. Απ' την άλλη, κόσμος που τις παρατηρεί φανατικά δεν νομίζω να καταλάβαινε και πολλά από τις αλήθειες των ταινιών του αφιερώματος, έτσι. Τι πιστεύετε εσείς? Θέλει να απαντήσει, να απαντήσω. Μπορώ και εγώ. Εγώ θα έλεγα ότι προφανώς στο βαθμό που οι ταινίες περιέχουν στερεότυπα, τα γουρλεμένα μάτια είναι στερεότυπα. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, δεν το βρίσκουν αυτές οι ταινίες. Με αυτή την έννοια δεν διαμορφώνουν, δεν μπορεί να πει κανείς διαμορφώνει συνείδηση. Χαϊδεύουν κάποια ήδη υπάρχοντα στερεότυπα κολακευτικά ή ανακουφιστικά για το κοινό και την κοινωνική ομάδα. Το κατά πόσον όμως το κοινό το οποίο εθίρεται στα στερεότυπα δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει και με άλλου είδους μηνύματα και μέσα από την οθόνη και μέσα από ταινίες, δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα ότι είναι λίγο άδικο για το κοινό αυτό. Να προσθέσω κάτι λίγο. Νομίζω, όπως είπε ο Γρηγόρης Μανιαδάκης,
από την αρχή ο κινηματογράφος έχει μανία με τα σώψυχα. Θέλει να βρει τις αιτίες, τις σώψυχες για τις συμπεριφορές. Φυσικά αυτό, αυτό ευτυχώς ή δυστυχώς χωρίς θεωρία δεν γίνεται. Δεν μπορεί κανείς μόνο από την παρατήρησή του να το βρει. Καμιά φορά βέβαια στις ταινίες το πιο ενδιαφέρον ψυχολογικά είναι το βίωμα του σκηνοθέτη, η παρατήρησή του. Και όταν βάζει πολλή θεωρία μέσα, τα κάνει μουσκεμα. Δηλαδή σε κάτι αμερικάνικα έργα που επειδή είναι μια αυταρχική μαμά, παίρνει μια καραμπίνα και σκοτώνει 35 ο άλλος, δεν με πείθει ότι φταίει μόνο η αυταρχική μαμά γι' αυτό, έτσι. Έχει πάρει μια θεωρία λίγο. Δεν ξέρω, νομίζω. Γι' αυτό ακριβώς όλο το νόημα είναι στην κουβέντα μετά την ταινία, γιατί εκεί έχουμε δει μια ιστορία, έχουμε δει μια ερμηνεία του σκηνοθέτη για το τι έγινε, έχουμε την υποκειμενική μας υποδοχή αυτού που έγινε και πάνω στην κουβέντα μπορούμε να προσθέσουμε και μερικά λιθαράκια ακόμα. Αν γίνει αυτό, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Για παραπέρα. Ναι, νομίζω ότι η ερώτηση σας είναι πολύ καλή και θα συμφωνούσα και εγώ σε ένα βαθμό. Νομίζω ότι όσον αφορά τη γέννηση, ας πούμε, της ψυχοπαθολογίας και όλα αυτά, ο κινηματογράφος δεν είναι βέβαια και ένα επιστημονικό σύγγραμμα, είναι ένα προϊόν τέχνης. Πολλές φορές βγαίνει κάτι από εκεί που ξεφεύγει και όχι από εκεί που στοχεύει ο δημιουργός. Συχνά, ας πούμε, σκηνοθέτες όπως ο Σαμπρόλ, ας πούμε, για την τελετή, έχουν συνεργαστεί με ψυχαναλυτές πολύ στενά για να μπορέσουν να δώσουν ένα αποτέλεσμα που να ξεφεύγει από το εμπορικό και το τετριμένο. Θα έλεγα ότι αν έχει προσφέρει κάτι σε αυτό το τομέα, είναι ένα στοιχείο που εμείς σε αυτό το αφιέρωμα εδώ δεν θίγεται ιδιαίτερα. Θα είναι ίσως το θέμα ενός άλλου αφιερώματος μελλοντικού, το θέμα του στίγματος και της αποδοχής της κοινωνικής. Εκεί δηλαδή έχει γίνει νομίζω κάποια δουλειά τις τελευταίες δεκαετίες και έχουν αναδειχθεί πολλές φορές βέβαια πάλι με υπερβολές ή δημιουργώντας μια υπεραξία ή μια επιπλέον μυθολογία πάνω στις δυνατότητες που μπορεί να έχει ένα άτομο που είναι διαταραγμένο, στα ειδικά προσόντα που μπορεί να έχει και όχι μόνο στις ειδικές ανάγκες. Σε αυτό το τομέα νομίζω έχει γίνει αρκετός δρόμος μέσα από το σινεμά τις τελευταίες δεκαετίες. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι, ακόμα νομίζω υπάρχει δρόμος. Υπάρχει όμως ένα γενικότερο ζήτημα, ξέρετε, στο πώς εμφανίζεται, όχι, θεωρώ γενικότερα, όχι μόνο στο σινεμά αλλά και στο θέατρο, το θέμα της ψυχοπαθολογίας. Και μια απάντηση που εγώ έχω δώσει είναι ότι στην τέχνη νομίζω ο ηθοποιός θέλει να δείξει κάτι, ενώ στη ζωή ο ψυχικά ασθενής μάλλον προσπαθεί να κρύψει κάτι. Ναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προσωπικά επειδή οργανώνω και ένα φεστιβάλ για την τέχνη και την τρέλα το καλοκαίρι στην Άξο φέτος, είναι κάτι που με απασχολεί και που θέλω να δω πώς θα αντιμετωπιστεί. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, πώς θα δείξεις κάτι την ίδια στιγμή που θέλεις να το κρύψεις. Ναι, ήταν μια πολύ κέρια ερώτηση. Νομίζω εσείς έχετε πάρει το μικρόφωνο. Με βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό που έχω προετοιμάσει να ρωτήσω ακριβώς το τελευταίο σημείο της δικής σας παρέμβασης. Ήρθα με κάποια ερωτήματα σε αυτή τη συνάντηση, γιατί και τα δύο θέματα, ψυχανάλυση, κινηματογράφος, με έχουν απασχολήσει. Και με έχουν απασχολήσει φυσικά όχι γιατί είμαι του χώρου επαγγελματικά, σαν θεατής στον κινηματογράφο και σαν πυθύνιος της σχέσης του άλλου σκέλους της ψυχανάλυσης, σαν κάποιον που είχε το κουράγιο να ξαπλώσει τον τιβάνι, όπως λέγεται. Βάσει λοιπόν αυτής της εμπειρίας που κατά κάποιο τρόπο συνεχίζεται όλη μας τη ζωή, με απασχολούν πάρα πολύ σε σχέση με το θέμα το σημερινό. Θα με ενδιέφερε να ακούσω ανάμεσα τα κοινά και όχι τα κοινά σημεία
προσέγγισης του αντικειμένου υποκειμένου του ψυχαναλυτή και του δημιουργού μιας ταινίας. Με βάση όμως τρεις λέξεις κλειδιά για μένα. Που είναι η αλήθεια, είναι η ελευθερία και είναι η αγάπη. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ πάντα και εμένα προσωπικά και η δική μου προσέγγιση με τον προβληματισμό που κρύβεται πίσω από την έννοια της αλήθειας, της ελευθερίας και της αγάπης. Βάζω μόνο αυτές τις τρεις κεντρικές λέξεις, θα μπορούσαν να είναι και κάποιες άλλες, αλλά αυτές για μένα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο σε σχέση με την τέχνη, όσο και σε σχέση της προσέγγισης του ασθενούς προς τον ψυχαναλυτή και του ψυχαναλυτή προς τον ασθενή. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι που σκέφτομαι πάνω σε αυτό που λέτε. Δεν είναι καταρχήν εύκολο να βρει κανείς κοινά σημεία, γιατί πρόκειται για δύο χώρους οι οποίοι μπορεί να μοιράζονται κοινά σημεία, αλλά έχουν μια διαφορά μεταξύ τους, ότι αυτός που φτιάχνει μια ταινία είναι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος θέλει να φτιάξει μια καλλιτεχνική μορφή, ο ψυχαναλυτής θέλει να θεραπεύσει έναν ασθενή ή έναν άνθρωπο που πονάει, που είναι ανεσταλμένος, που φοβάται, που. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ριζική διαφορά, κατά τη γνώμη μου, παρόλο ότι υπάρχουν σημεία επαφής. Εάν έψαχνε κανείς να σκεφτεί ένα σημείο επαφής, νομίζω θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια προσπάθεια για παραγωγή εικόνων, αν θέλετε. Ο κινηματογραφιστής όμως φτιάχνει μία εικόνα που καταρχήν την έχει στο μυαλό του, όσο και αν συνδιαλέγεται με παραγωγούς, με ηθοποιούς, με σκηνογράφους, με. Ο ψυχαναλυτής προσπαθεί να φτιάξει μία εικόνα από κοινού με τον ασθενή του, μία εικόνα που θα είναι χρήσιμη για τον ασθενή. Θεωρώ όμως ότι είναι μια τραβηγμένη αναλογία, ας το πούμε. Να προσθέσω δε σε αυτό πάνω. Ναι, ακριβώς. Ναι. Στη το λόγο πίσω και μετά. Τόσο περισσότερο θα πείσει το κοινό σου και θα μπορέσει να κάνει την αισθητική σύμβαση, ώστε το έργο να είναι αποδεκτό. Και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι σκηνοθέτες που παραθέτεται στα films είναι τέτοιας κλάσεως. Εγώ θα ήθελα μόνο να πω δύο κουβέντες αυτό πάνω, ότι νομίζω ότι όλο αυτό το λέτε από τη σκοπιά του συνειδητού. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι όλη αυτή η σχέση κινείται στο επίπεδο κυρίως του ασυνειδήτου. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, θεωρώ δηλαδή ότι αυτά τα τρία στοιχεία, η αλήθεια, η ελευθερία και η αγάπη, είναι τα κίνητρα που διέπουν, αν όχι συνειδητά, τουλάχιστον ασυνείδητα, και τον ψυχαναλυτή και τον δημιουργό. Πρέπει να τον διέπουν, οι δημιουργοί δεν είναι, νομίζω. Δηλαδή, αλλά πολλές φορές αυτό γίνεται στο επίπεδο κυρίως του ασυνειδήτου και όχι του συνειδητού. Και τότε έχει και μια μεγαλύτερη αξία, νομίζω. Θέλει ο Γιώργος να πει κάτι πάνω σε αυτό. Σημείωνα από μια κουβέντα. Με κάποια ευρύτητα θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε ως εξής μια απάντηση στο ερώτημα της κυρίας, ότι η αναζήτηση της εσωτερικής υποκειμενικής αλήθειας του κάθε υποκειμένου ανθρώπου, υποκειμένου παύλα θεατή ενός έργου τέχνης, μετέχοντας σε ένα έργο τέχνης ή αναλυωμένου, αυτή η αναζήτηση είναι ένα από τα κοινά σημεία τα οποία λειτουργούν στις δύο αυτές κατηγορίες πράξης και δράσης. Δηλαδή, στην θέαση, στη σχέση με ένα έργο τέχνης, δεν παρεμβαίνει κανείς άλλος, είναι το έργο τέχνης και εγώ, το υποκείμενο δηλαδή. Και αυτά που λένε οι διάφοροι, θα πούμε εμείς, λένε οι κριτικοί, είναι στην ουσία έξω και πρέπει, αν θέλετε, να είναι έξω, γιατί εκεί γίνεται μια επικοινωνία η οποία αγγίζει την υποκειμενική αλήθεια τη δική μου.
και μπορεί να είναι άλλη του Δημήτρη, ας πούμε, η Βλουμπίδη, και άλλη δική σας. Και οι τρεις να είναι υποκειμενικές προσωπικές αλήθειες. Αυτό συμβαίνει και στην ψυχανάλυση. Δηλαδή, κάθε λόγος ή κάθε συμβάν στην ανάλυση αποκαλύπτει μια πτυχή, ένα στοιχείο της υποκειμενικότητας, η οποία, εφόσον το πράγμα πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει, ή κάποια στιγμή, να το πούμε πιο απλά, αγγίζει την υποκειμενική και προσωπική αλήθεια του κάθε υποκειμένου, του κάθε ανθρώπου. Για να γίνει αυτό, εκεί πάμε στο δεύτερο που λέτε, δεν μπορεί να γίνει υποπίεση. Έτσι, υποπίεση. Δεν μπορεί να γίνει έξω από τα όρια μιας κάποιας ελευθερίας. Διότι αν παρέμβει κάποιος τρίτος στη σχέση με το έργο τέχνης, αυτό είναι παρέμβαση και παρενόχληση ή κατάργηση της προσωπικής ελευθερίας εμού με το έργο τέχνης. Το ίδιο συμβαίνει και στην ανάλυση. Εκεί διασφαλίζεται πάρα πολύ, σε μια σωστή ανάλυση, η ελεύθερη, ας πούμε, προσέγγιση του αναλυωμένου, παύλου υποκειμένου, προς την δική του αλήθεια. Αν κανείς παρεμβεί, βάζοντας τον εαυτό του, ας πούμε, τα ξέρουν πολύ καλά όσοι ασχολούνται με τους παρεμπιδημούντες με την Ιερουσαλήμ, πάρα πολύ τα ξέρουν, αν παρεμβάλλει κανείς τον εαυτό του, χαλάει τη διαδρομή. Έτσι. Τώρα, το τρίτο κομμάτι βέβαια πάει πολύ μακριά. Η βαλίτσα, η αγάπη, δεν θα ήθελα να πω παραπάνω, αλλά όλα γίνονται σε ένα πλαίσιο αγάπης ή, αν θέλετε, ερωτικής αναφοράς. Δεν μπορεί να μην είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχει αυτό το υπόστρωμα, θα μας τα είπε ο Πλάτων από τα πολύ παλιά χρόνια και τα είπε και ο Φρόιντ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Έχετε ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να πω πως, όπως έλεγε και ο Νίτσε, η τέχνη βοηθάει τον άνθρωπο να σταθεί πιο δίπλα στην αλήθεια. Τώρα σίγουρα ένα κινηματογραφικό έργο δεν μπορεί, ας πούμε, να αντικαταστήσει μια ψυχαναλυτική, ας πούμε, διαδικασία, αλλά σίγουρα μπορεί να οθήσει την επιθυμία του υποκειμένου να μπει στην ανάλυση. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την συμβολή του κινηματογράφου στην αποδόμηση της ψυχοπαθολογίας και κατά πόσο συνέβαλε ο κινηματογράφος σε αυτό και στο αντιψυχιατρικό κίνημα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη με την ταινία «Η φωλιά του κούκου», ας πούμε, την αποστηλοποίηση, το κλείσιμο των ιδρυμάτων, δημιουργία ξενώνων, κατά τη γνώμη σας. Και κατά πόσο, δηλαδή, ο κινηματογράφος σαν τέχνη, στρατευμένη, ας πούμε, τέχνη, θα μπορούσε να βοηθήσει και το ψυχιατρικό κίνημα και γενικότερα την ψυχολογία σαν επιστήμη και σαν να πλησιάσει πιο κοντά τον άνθρωπο, σαν υποκείμενο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά που είπατε. Θα ξαναγυρίσω σε αυτό που είπα πριν, ότι μάλλον έδωσε ένα πολύ σημαντικό νήμα ο Στέλιος Κρασανάκης, λέγοντας ότι ο ηθοποιός προσπαθεί να δείξει πράγματα, ενώ στην καθημερινή ζωή, αν όχι να προσπαθούμε να κρύψουμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να δείξουμε πράγματα. Έτσι και μένουν μέσα. Τώρα όμως, για να μπορέσει να γίνει μια κινηματογραφική ταινία, κάτι πρέπει να δείξουμε. Πρέπει να δώσουμε μια ερμηνεία. Γιατί γίνεται έτσι και όχι αλλιώς. Άμα δεν δίνουμε καμιά ερμηνεία, είναι ξεκάρφωτα τα πράγματα. Έτσι. Και εκεί πέρα μπαίνουν θεωρίες. Και όσο πιο πολύ θεωρία έχει ένα κινηματογραφικό φιλμ, συνήθως κακοχωνεμένη ψυχανάλυση, και όσο λιγότερα μένει σε έναν τρόπο να φαίνονται πραγματικές εμπειρίες ανθρώπων μέσα από τους ηθοποιούς, τόσο πιο χοντροκομμένο είναι. Αλλά πάντα μέσα στο σινεμά υπάρχει και ένα κομμάτι θεωρίας και φαίνεται αυτό. Από αυτή την άποψη, διάφορα κινήματα έχουν φανεί μέσα από το σινεμά. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν είναι οι καλύτερες ταινίες, οι πιο δογματικές γύρω από θεωρίες, που έχουν στηριχθεί σε θεωρίες. Και για τον Κούκο θα το έλεγα αυτό. Ναι, νομίζω ότι ο Κούκος μάλλον αρνητικά έδρασε, άφησε που παγίδευσε την ηθοποιό σε όλη τη ζωή και κάνει τον ίδιο ρόλο. Αλλά νομίζω ότι αυτό εντάσσεται σε αυτό που είπα λίγο πριν για το στίγμα, ότι δηλαδή μπόρεσε
να απαλείψει λίγο το στίγμα της ψυχικής ασθένειας και να, έως μεγάλο βαθμό, και να δούμε ότι έχουν δυνατότητες ψυχικές ασθενείς και απλά πρέπει να τους κάνουμε χώρο και να μην απομονωθούν και να μην περιθωριοποιηθούν. Αυτό το έχει, αυτό νομίζω συνέβαλε. Τώρα, σε αυτό που λέτε το πιο ειδικό, μάλλον ταινίες που δεν είναι τόσο μυθοπλασίας, αλλά ταινίες ντοκιουμαντέρ που έχουν γίνει για την τηλεόραση ίσως πολλές φορές, για τη Λέρο, για άλλα ψυχιατρία. Αυτές νομίζω συνέβαλαν περισσότερο στο να δείξουν πια, γιατί ξεχνάμε ότι το σινεμά, πέρα από το σινεμά της μυθοπλασίας, που συνήθως να λέμε σινεμά, νομίζω το σινεμά μυθοπλασίας, υπάρχει και αυτό το σινεμά που έχει συμβάλει πολύ, τα ντοκιουμαντέρ, ας πούμε, στο να αλλάξει, στο να καταδειχθεί, αν θέλετε, και να βγει από τους τοίχους ενός ασύλου η κατάσταση που υπάρχει εκεί μέσα, να τους δοθεί βήμα να μιλήσουν. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που μπορεί να το κάνει με ένα έμεσο τρόπο το σινεμά, ας πούμε. Να δώσει λόγο, δηλαδή, σε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αλλά μέχρι τώρα το σινεμά αυτό δεν το κάνει τόσο. Το κάνει μόνο τα ντοκιουμαντέρ ή ταινίες που είναι για την τηλεόραση. Ναι. Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, μπορούμε να δώσουμε τότε ραντεβού στο Τριανόν τα επόμενα 4 Σάββατα στις 12 το μεσημέρι. Το εισιτήριο είναι 5 ευρώ. Η τελευταία ταινία, το Σύμπιλ, είναι με ελεύθερη είσοδο, με 1 Μαρτίου. Το Σύμπιλ δεν έχει προβληθεί ποτέ στην Ελλάδα. Είναι μια ταινία που, όπως θα δείτε και στο πρόγραμμα, που αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός μιας γυναίκας με 16 προσωπικότητες. Και είναι ενδιαφέρον που την παίζει η Sally Field, αλλά είναι ενδιαφέρον που τη γιατρό την κάνει η Joan Woodward, που αυτή είχε παίξει 10 χρόνια πριν τα τρία πρόσωπα της Εύας, μια άλλη γυναίκα με 3 προσωπικότητες, και τώρα περνάει από το ρόλο της ασθενού στο ρόλο της γιατρού. Και είναι μια ταινία που με μια επιστημονική, θα έλεγα, δεν είναι τυχαίο ότι το Σύμπιλ ήταν μια τηλεοπτική ταινία. Γι' αυτό είναι και 2,5 ώρες, νομίζω, είναι πολύ μεγάλη ταινία. Γι' αυτό και είναι 11.30 το πρωί, το επισημαίνω αυτό. Επειδή ακριβώς το Σύμπιλ ήταν μια τηλεοπτική ταινία, που είχε όμως τεράστια επιτυχία, παίχτηκε πάρα πολλές φορές, και λόγω της επιτυχίας ακριβώς έγινε και μια κόπια για το σινεμά, και έτσι σε κάποιες χώρες, εμείς δεν ήμασταν από αυτές, βγήκε και στο σινεμά. Είναι ίσως η ταινία που έχει περισσότερη επιστημονικότητα, ενώ οι άλλες είναι πιο πολύ υποκειμενικές δημιουργίες των σκηνοθετών τους. Ραντεβού λοιπόν στο Τριανό. Καλό Σαββατοκύριακο. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε τον Ιαννό, που είναι πάντα φιλόξενος για τέτοιου τύπου εκδηλώσεις και ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας. Ναι, ναι, ναι.